Λοιπόν, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και να απευθύνω τις ευχαριστίες της Πολιτείας προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση και διεκπαιρέωση αυτής της πολύ απαιτητική εκλογικής διαδικασίας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας. Οι πολίτες μίλησαν και η τιμιγορία τους είναι απόλυτα σεβαστή. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και συγχαίρω όλες και όλους τους υποψήφιους, όπως επίσης τις πολιτικές δυνάμεις για τον αγώνα που έδωσαν με ήθος, με αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Μαζί με τα συγχαρητήριά μου προς όσους εξασφάλισαν εντολή από το εκλογικό σώμα, είτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε δράση που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και στην ενίσχυση και περαιτέρω αναβάθμιση και ισχυροποίηση της χώρας μας. Οι έξι Κύπροι Ευρωβουλευτές καλούνται να εργαστούν για μια ισχυρότερη Ευρώπη πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική και πιο στρατηγικά αυτόνομη. Μια Ευρώπη που ενισχύει τις προσπάθειές μας για τερματισμό της κατοχής και πανένωση της πατρίδας μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να υπερηφανεύεται ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας δημιουργικός εταίρος με ουσιαστικό λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Στους εκλελεγμένους τοπικούς άρχοντες εύχομαι κάθε επιτυχία μαζί με την υπόσχεση ότι τους αντικρίζω ως συνεργάτες στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πρώτοι πρόεδροι των επαρχιακών συμβουλίων αυτοδιοίκησης οι νέοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί και οι κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και οι προέδροι των κοινοτήτων μας, όπως φυσικά και τα μέλη των σχολικών εφοριών, θα έχουν το προνόμιο να υπηρετήσουν τους πολίτες υπό το νέο αυτοδικητικό μοντέλο. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου είναι μια τεράστια αλλαγή την οποία στηρίζουμε με αποφασιστικότητα. Δεν έχω αφιβολία ότι με συλλογική προσπάθεια και συνεργασία θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που προκαλεί μια μεταρρύθμιση τέτοιας έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Η συνεργασία της κυβέρνησης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους εκλεγμένους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε όλα τα επίπεδα. Εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει η μέγιστη εθνική ενότητα στο εσωτερικό με μόνο γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του λαού μας με υψηλό αίσθημα ευθύνη και με την βαθύτατη πεποίθηση πως οι μέρες που θα έρθουν θα είναι καλύτερες για τον τόπο μας σε μια Κύπρο που αλλάζει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των εκλογών είναι απόλυτα σεβαστό. Ο κυπριακός λαός έχει μιλήσει και θα πρέπει να λάβουμε όλοι μας τα μηνύματα που μας έστειλε ο κυπριακός λαός. Είμαι κάποιος που σε καμία απολύτως περίπτωση δεν απαξιώνω ή μειώνω τη σημασία των μηνυμάτων που στέλνει η κοινωνία. Καθημερινά είμαι ανάμεσα στην κοινωνία, άρα το κάθε μήνυμα που μας στέλνει η κοινωνία, όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε αυτή τη στιγμή στην δημόσια ζωή του τόπου, οφείλουμε αυτά τα μηνύματα να τα λαμβάνουμε απόψη. Σας ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, σαφώς θα θέλαμε περισσότερη συμμετοχή, τόσο για τις εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και για, τις, α, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρχε αυτή η διομορφία στην παρούσα συγκυρία με την μεταρρύθμιση. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε ω εκτελεστική εξουσία, πάντα σε συνεργασία και με την νομοθετική εξουσία, για να δούμε στι επόμενε των περιπτώσεων τι είναι το καλύτερο από πλευρά συμμετοχή να πράξουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε πώς, επαναλαμβάνω, μέσα από την συνεργασία, έχουμε σαφώς μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Για μας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Να... Σε... Ναι. Ε, σε Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, τα της σε σχέση με το μέλλον Κοιτάξτε, σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο α, επιθυμούσαμε να γίνει. Έχω ήδη δει τι προβλέψει, τι εκτιμήσει σε σχέση με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μιλήσει με κάποιους συναδέλφους μου, έχω μιλήσει με κάποιους ευρωβουλευτές από άλλες χώρες, από ξένες χώρες που έχουν εκλεγεί. Θα είμαι στις Βρυξέλλες στις 17, θα έχουμε αυτή την πρώτη συζήτηση, την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους μου για τον πρόεδρο, την πρόεδρο της Επιτροπής, για τις τέσσερις κύριες, αν θέλετε, θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και θα ληφθούν αποφάσεις στη βάση τη πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, έχω δει την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ειδικότερα όσον αφορά την πρώτη θέση, θεωρώ ήταν κάτι αναμενόμενο, βλέποντας και τις άλλες, αν θέλετε, κατατάξεις, ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ήταν οι εκτιμήσεις που είχα, λαμβάνοντα υπόψη και τις συζητήσεις που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με Ευρωπαίους ηγέτες, από εκεί και πέρα τώρα ξεκινά μια νέα προσπάθεια σε σχέση, επαναλαμβάνω, με την και την, τους επικεφαλείς των θεσμών, αλλά και την ίδια την Επιτροπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.